Κύριε Υπουργέ, φαντάζει οξύμορο απ' τη μία να είναι τα ελιγιώδη ποσά που διαθέτει η κυβέρνηση για τους εξοπλισμούς, για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και απ' την άλλη η ίδια η κυβέρνηση να αρνείται σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν σε ιδιαίτερους και σκληρούς κλάδους και θα αναφερθούν στη συνέχεια την αναγνώριση αυτής της προσφοράς τους. Δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης το θέμα, πρώτα είναι ηθικής και βέβαια είναι και αλληλένδετη με τα υπόλοιπα αιτήματά τους. Με το νόμο 3865 του 10, που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ, που διατήρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που βέβαια λειτουργεί και σήμερα με αυτόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θεσπίστηκε η πρόβλεψη μεταξύ άλλων ότι οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1η Ιανουαρίου του 2011 και εφεξής υπάγονται αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ και νυν ΕΦΚΑ. Η υπαγωγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μη προσπέτρηση του συνόλου των διπλών εξαμήνων στο προσωπικό των κατηγοριών των ενόπλων δυνάμεων που το δικαιούνταν όπως αλεξιπτωτιστές, πληρώματα υποβρυχίων, πτυτικών μέσων, ομάδες υποβρυχίων καταστροφών κτλ. Από ενημέρωση που είχαν οι ίδιοι σε επαφή τους με τη γραφειοκρατία του ΕΦΚΑ, τους δηλώθηκε απερίφραστα ότι ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει τη διπλή προσμέτρηση των εξαμήνων τους παρά μόνο μέχρι 7 χρόνια, δηλαδή 14 εξάμηνα. Άσχετα με το πόσο θα υπηρετήσουν στις θέσεις που το δικαιούνται αυτό το διπλό εξάμηνο. Η δε σύνταξή τους, όπως χαρακτηριστικά τους αναφέρθηκε, θα αρχίσει να καταβάλλεται όπως και στο σύνολο των στρατιωτικών μόλις πιάσουν το όριο των 62 ετών κατά τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις του ΕΦΚΑ. Μέχρι σήμερα όλοι αυτοί καταβάλουν εισφορές για τα διπλά εξάμηνά τους παρά την καλλιέργεια αυτής της στόλουρας. Αυτά ανέρχονται στο καθόλου. Κύριε Πρόεδρε, συνολικά ο χρόνος θα είμαι πιο σύντομο στη δευτερολογία μου. Οι εισφορές τους λοιπόν ανέρχονται στο καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό από 125 έως 200 ευρώ μηνιαίως ανάλογα το βαθμό και το εισόδημα, όμως κανείς τους δεν γνωρίζει πού πάνε και αν με ποιο τρόπο θα είναι ανταποδοτικές αυτές η σημαντικότητα του ύψους εισφορές. Σημειωτώνω ότι το υπαγόμενο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων σε αυτές τις κατηγορίες ανέρχεται σε χιλιάδες αθρηστικά και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων και κυρίως είναι χαμηλόβαθμοι, είναι χαμηλόμισθοι, είναι οι άνθρωποι που στις ιδιαίτερα σκληρές και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες που υπηρετούν όχι απλά το δικαιούνται, είναι η ελάχιστη προς αυτούς αναγνώριση και η κυβέρνηση ουσιαστικά τους εμπέζει για να μπω κάτι βαρύτερο. Εμείς σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε έστω και τώρα να υπάρξει αναγνώριση των διπλών εξαμήνων για όσους κατατάχθηκαν και μετά την 1η Γενάρη του 2011, αλλά και η πλήρη συνταξιοδότησή τους με 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, καθώς και η δυνατότητα αναγνώρισης όλων των εξαμήνων στο σύνολό τους όσων υπηρετούν σε υπηρεσίες που δικαιολογούν διπλά εξάμηνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαναστάση. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Παπαναστάση, όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του νόμου 3865 του 10, επήλθε μια συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στο δημόσιο και ο λόγος ήταν η δημοσιονομική βιωσιμότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι μεταξύ 2000 και 2010 τα ελλείμματα του συνταξιοδοτικού συστήματος, όχι μόνο του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, αντιστοιχούσαν περίπου στα 2/3 της συνολικής αύξησης του δημοσίου χρέους κατά την ίδια περίοδο. Τώρα, το βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του δημόσιου τομέα ήταν η υποχρεωτική και αυτοδίκαιη υπαγωγή του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων που προσλαμβάνονται από 1η-1η του 2011 και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που κατατάσσονται από την ίδια ημερομηνία και μετά στον κλάδο κύρια σύνταξη του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ αντί του πρώην δημοσίου όπως ίσχυε προηγουμένως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στους εν λόγω ασφαλισμένους να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 169 του 2007 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αλλά η κοινή νομοθεσία του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ τόσο ως προς την υπαγωγή του στην ασφάλιση, όσο και ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Επαναλαμβάνω, η αλλαγή του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι μόνο για τους στρατιωτικούς. Στις διατάξεις του άρθρου 15 και πιο συγκεκριμένες παραγράφους 9 και 12 και των άρθρων 40 και 41 του Προεδρικού Διατάγματος του 169
169 του 2007 για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους, καθώς και το άρθρο 8 του νόμου 2048 του 1992 για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους, προσδιορίζονται οι υπηρεσίες των οποίων ο χρόνος υπολογίζεται στο διπλάσιο για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους και ορισμένες κατηγορίες πολιτικών υπαλλήλων, οι οποίοι όμως υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του δημοσίου, μεταξύ των οποίων είναι και τα διπλά εξάμεινα που αναφέρεται στην ερώτησή σας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσφοράς του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αλλά και της εθνικής ασφάλειας και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν την υπηρεσία τους, η κυβέρνηση με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 4997 του 2022 προχώρησε σε ευεργετική τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στον υπολογισμό των υπηρεσιών στο διπλάσιο για τους ένστολους. Με τη νέα ρύθμιση, διευρύνθηκαν οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες, μεταβάλλοντας την έννοια της μάχημης πενταετίας και παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να υπολογιστεί στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου και αν υπηρετεί ή υπηρέτησε ως στρατιωτικός. Επίσης, διευρύνθηκε ο κύκλος των προσώπων που μπορούν να αναγνωρίζουν τις διπλάσιες υπηρεσίες, καθώς τη δυνατότητα αυτή έχουν πλέον και οι ασφαλισμένοι των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης, ενταχθέντων στον η ΕΦΚΑ, είτε δηλαδή του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή του πρώην ΕΤΑ, αν και ομολογουμένως οι διατάξεις αυτές καλύπτουν κυρίως τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ένστολους να αναγνωρίσουν οποιαδήποτε υπηρεσία στο διπλάσιο, όπου και αν υπηρέτησαν, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και όχι μόνο το χρόνο σε μονάδες εκστρατείας όπως ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Επομένως, παρά τη διαφοροποίηση στα δύο συνταξιοδοτικά καθεστώτα των ενστόλων, έχει ληφθεί ήδη μέρημνα για την κατά το δυνατόν εξομοίωση όσο αφορά στην αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υφυπουργό. Έχετε το λόγο, κύριε Παπαναστάση. Κύριε Υπουργέ, θα αναγκαστώ να πω, παρόλο που θέλω να είμαι ευγενής, και ανάγνωση και γραφή γνωρίζουμε. Και τους νόμους τους οποίους αναγνώσατε, φυσικά και τους έχουμε διαβάσει, και το πρόβλημα το οποίο σας αναφέρθηκε προφανώς ουδεμία απάντηση. Ούτε καν ως πυθία δεν μας απαντήσατε, έτσι, λίγο διφορούμενα. Ήταν ένα ξεκάθαρο πέταμα της μπάλας, όπως λένε, στις κερκίδες. Το μόνο που μένει αυτή τη στιγμή είναι να απευθυνθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί απάντηση δεν πήραμε καμία, και να τους πούμε ότι ήδη άκουσαν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούν όλοι τη συζήτηση εδώ πέρα, ότι η κυβέρνηση τους χρωστάει, αυτοί δεν χρωστάνε σε κανέναν, έχουν χρέος απέναντι στον εαυτό τους και στα κομμάτια που εγκαταλείπουν καθημερινά αυτά που η κυβέρνηση σήμερα με την τοποθέτησή σας εντάσσει στον δημοσιονομικό κώδικα, αλλά και στις οικογένειές τους και στις οικογένειες από τις οποίες προέρχονται να διεκδικήσουν αυτό το οποίο πραγματικά ζητάνε. Εμείς το λέμε ευθέως ότι μετά την απάντησή σας δεν υπάρχει άλλη λύση. Τους καλούμε να σήμερα να στήσουν ένα σύλλογο διεκδίκησης της αναγνώρισης του συνόλου των διπλών εξαμήνων και της προσμέτρησης στο συνολικό χρόνο στον συντάξιμό τους, να βάλουν μέσα και τα μέλη των οικογενειών τους, να απευθυνθούν στην κυβέρνηση και στον κύριο Υπουργό και στην πολιτική η οποία πραγματικά τους παραγωνίζει, και να με συγχωρείτε για την έντασή μου, είμαι ένας από αυτούς. Προέρχομαι από το χώρο των ειδικών δυνάμεων, βίωσα τα διπλά εξάμηνα, είδα τα προτερήματά τους και δεν θέλω να πω ότι από τον Αφιένα και κάτω δεν υπάρχει κόκαλο που δεν έχω σπάσει. Αυτούς τους ανθρώπους βάζετε εσείς στο ίδιο καζάνι με όλους τους άλλους. Βέβαια δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι βιώνουν όλα αυτά. Και βέβαια, αν ακούσουν την προτροπή που τους λέμε, που δεν υπάρχει άλλη λύση, τότε ο ένας υπουργός θα ζητάει από τον άλλον, εφάρμοσε το στρατιωτικό ποινικό κώδικα, εφάρμοσε τον 20-1 και μάζεψέ τους. Όμως η οργή αυτή τη στιγμή πραγματικά ξεχυλίζει. Αυτό ήθελα να πω. Και στην πρώτη ερώτηση, στην πρωτολογία μου, υπέβαλα σε εσάς το ερώτημα. Τώρα το ερώτημα το τι θα κάνω, το λέω σε αυτούς οι οποίοι τη φωνή και τα αιτήματά τους μεταφέρω εγώ εδώ. Σας ευχαριστώ.